Καλησπέρα σε όλους. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας παρουσιάσω το βιβλίο «Το κουτί» των Καμίλα Λέκμπερ και Χένρι Φέξους, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνη. Για ορισμένους ανθρώπους, η μαγεία είναι ένα από τα πιο όμορφα μυστήρια που υπάρχουν. Για κάποιους άλλους όμως, είναι ότι πιο σκοτεινό και επικίνδυνο μπορούν να φανταστούν. Οι απόψεις για τη μαγεία μπορεί να δίστανται. Ένα πράγμα όμως παραμένει κοινό. Η δύναμή της είναι πέρα και πάνω από την ανθρώπινη λογική. Και αυτό ακριβώς είναι που την κάνει τόσο ελκυστική. Όταν μια νέα γυναίκα θα εντοπιστεί νεκρή μέσα σε ένα ξύλινο κουτί, με διάφορα σπαθιά να διαπερνούν το κορμί της, κανείς δεν θα πιστέψει ότι πρόκειται απλά για ένα ατύχημα. Η αστυνομία, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές της να ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί, δεν θα αργήσει να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Τότε είναι που η αστυνόμος Μίνα Νταμπίρη θα αναγκαστεί να ζητήσει βοήθεια από το μεγάλο πνευματιστή Βίνσεντ Βάλντε, ο οποίος ειδικεύεται στη χρήση μαγείας. Ο Βίνσεντ θα προσπαθήσει να δει τα γεγονότα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Και αυτό ακριβώς είναι που θα τον φέρει αντιμέτωπο με μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Η νεκρή γυναίκα φέρει χαραγμένο επάνω της τον αριθμό 3. Και αυτό μόνο ένα πράγμα μπορεί να σημαίνει. Κάπου εκεί έξω, ένα αρρωστημένο μυαλό σχεδιάζει φρικτά δολοφονικά σχέδια. Κάπου εκεί έξω, δύο χέρια που στάζουν αίμα είναι έτοιμα να σκοτώσουν ξανά. Μην κάνεις ποτέ το λάθος να ξεχάσεις αυτά που έχουν συμβεί, γιατί μπορεί να αναγκαστείς να τα θυμηθείς με τον πιο βίαιο τρόπο που υπάρχει. Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο «Το κουτί», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Πρόκειται για ένα ανατρεπτικό, καθυλωτικό και ανατριχιαστικό μυθιστόρημα που πραγματικά δεν θέλεις να τελειώσει. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να το προσθέσετε στη συλλογή σας, στην περιγραφή του βίντεο σας έχω το αντίστοιχο link. Αν σας άρεσε η παρουσίασή μου, μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο Facebook και να κάνετε και ένα share στο βίντεο για να το δουν και οι φίλοι σας. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια!